στο Υπουργείο Άμυνας τον εκπρόσωπο τύπου. Πώς είναι ο άνθρωπος καταρχήν ο αξιωματικός μετά το τροχαίο? Καλημέρα κύριε Κυριάκου, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Έχουμε πει ότι πρέπει να, με βάση τους θεράποντες ιατρούς, να περιμένουμε στο πρώτο 48 ώρο για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Υπάρχουν όμως ενθαρρυντικά μηνύματα από την κατάσταση της υγείας του. Ελπίζω και εύχομαι όλα αυτά τα ενθαρρυντικά στις πέρας των 48 ώρων να είναι και το θετικό μήνυμα ότι ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Ήταν στο δρόμο ουσιαστικά, δώστε μας λίγο τις συνθήκες, την ώρα που έπεφταν καταρακτώδεις βροχές. Πώς, πού έγινε και πότε? Το μεσημέρι γύρω στις 2 παρά, όπως επέστρεφε ο συνάδελφος από την Λάρνακα, από την επαρχία Λάρνακα, συμμετείχε σε μια εκπαίδευση. Αναχώρησε από την Λακατάμια και κατευθύνθηκε στη Λάρνακα, περάτωσε την εκπαίδευση και κατά το μεσημέρι, κατά την επιστροφή του, στον δρόμο Λάρνακας Λευκοσίας, παρά το χωριό Αλάμπρα, το όχημα παρεξήγηνε της πορείας του, με αποτέλεσμα να φύγει από την αερογέφυρα και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι πλαγιά συγκεκριμένα, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και στις οθόνες μας αυτή τη στιγμή. Έφυγε αυτό το προστατευτικό της γέφυρας, έφυγε και έπεσε κάτω από τη γέφυρα. Ακριβώς, έφυγε και έπεσε κάτω από τη γέφυρα. Είναι περίπου 5 μέτρα το ύψος. Τη δεδομένη στιγμή, ένας από τους παράγοντες που εξετάζονται για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του τροχαίου ήταν και οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή τη δεδομένη στιγμή. Έχει διαταχθεί έρευνα, δηλαδή, να δείτε συνθήκες που έγινε το τροχαίο, η κατάσταση του αυτοκινήτου, η συμπεριφορά του οδηγού, αυτά φαντάζομαι είναι υπό. Δηλαδή, το αυτοκίνητο είναι παλιό, αυτοκίνητο καινούριο, είναι πρόσφατο, τι ξέρουμε, είναι αυτό αντικείμενο της έρευνας? Το αυτοκίνητο, αυτό που βλέπετε στα πλάνα, είναι ένα Τεράνο περί της 15 ετίας. Είναι ένα όχημα όμως το οποίο, εξ όσων γνωρίζω, είχε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να μπορεί να κινείται νόμιμα και σωστά στους δρόμους. Είναι ένα όχημα το οποίο συντηρείται εβδομαδιαία. Υπάρχει αυτή η τακτική στην Εθνική Φρουρά. Όμως, λέω να αφήσουμε στους εμπειρογνώμονες και στους αρμόδιους να αποφασίσουν, αφού ελέγξουν όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα χαρτιά που έχουν στα χέρια τους, να δουν και το όχημα από κοντά, το οποίο έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς. Οπότε, να δώσουμε το χρόνο να βγάλουν αυτοί το επίσημο τους πόρισμα. Ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.